Επιμείνω στην άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή πάνε να αλλάξουν κάτι το οποίο είναι αποτυχημένο εδώ και 2 χρόνια. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν και κάποιες άλλοι τρόποι. Πιστεύω ότι δεν το κάνουν από βλακεία. Πιστεύω ότι όταν βλέπουν 10 κόμματα πια μπαίνουν στη Βουλή, κάπου το σκέφτονται ότι δεν είναι θέμα θέσεως, είναι θέμα θέσεως της χώρας και όχι της καρέκλας. Αυτό εννοώ. Ότι ίσως εδώ πέρα είμαστε λίγο στο ενδιάμεσο τι θα είναι σωστό τελικά για τη χώρα ή όχι. Δεν αμφιβάλλω ότι θα βρεθεί λύση. Πιστεύω πάρα πολύ ότι το PSI θα είναι μια σωστή επιλογή, το Selective Default θα είναι μια σωστή επιλογή και όχι το Default, διότι στο Selective Default απλά θα βγουν τα νούμερα τι χρωστάμε τελικά, ούτως ώστε να προχωρήσει όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Ένα Default θα είναι μεγάλο κακό. Τα έχουμε πει και την άλλη φορά. Νομίζω τα έχουμε πει ξεκάθαρα. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σου για την δική σου αυτή τοποθέτηση. Είμαι αυτής της απόψης. Το θέμα είναι ότι για λόγους εντυπωσιασμού βλέπουμε τη χώρα να, τουλάχιστον το μέλλον αυτής της χώρας, να παίζεται. Και αυτό είναι που εκνευρίζει και τους περισσότερους. Ναι, το καταλαβαίνω. Και σαφέστατα, όταν δεν είσαι στο χορό, πραγματικά τα βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα, εκνευρίζεσαι. Αλλά όταν το ζεις στο μεδούλι σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσεις τελικά αν πρέπει να πας έτσι ή αλλιώς. Εκτός ασφαλούς δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι θέμα βλακείας, καρέκλας ή όντως παίζεται το μέλλον αυτή τη στιγμή της χώρας. Δεν έχω να πάρω τη θέση των πολιτικών, καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Αλλά είναι τόσο αποτυχημένη η κατάσταση 2 χρόνια, είναι τόσο δραματική η κατάσταση μερικών Ελλήνων, και το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν όλα όσα λέει η Τρόικα. Και νομίζω ότι η Τρόικα έχει και ένα σκοπό να δει τελικά ποια είναι και τα καλά σημεία τα οποία πρέπει να προχωρήσει. Αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος ο οποίος υποφέρει και δεν πρέπει να τον βάζουμε στο περιθώριο. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια δουλειά η οποία πιστεύω ότι θα βγει σε καλό. Μάλιστα, ας το ελπίσουμε. Όλοι το καλό της χώρας αυτής θέλουν, νομίζω, αυτή τη στιγμή που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Τώρα για να περάσουμε στις αγορές, Αλέξανδρε, ποια είναι η άποψή σου? Είδαμε σήμερα τις τράπεζες εκ νέου σε ένα νέο τραπεζικό ράλι, συνεχίζουν να ενισχύονται. Βέβαια νωρίτερα... Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα rebound αυτό που γίνεται το σημερινό. Η υπερβολή των προηγούμενων ημερών, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα... σε αυτά τα γκέλ που κάνει η αγορά, σε μια υπερπολιμένη βέβαια αγορά. Έτσι, δεν το συζητάω, οι αποτιμήσεις είναι τρομερές. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο προσοχή από εδώ και πέρα. Τώρα σχετικά με τις ευρωπαϊκές αγορές, ποια είναι η εκτίμησή σου? Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον κύριο Βαμβακίδη. Τον άκουσα με πολύ προσοχή. Οι ευρωπαϊκές αγορές περιμένουν την Ελλάδα να δει τι θα κάνει, αλλά έχουν μια Πορτογαλία και έχουν και κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν μπορώ να το ξεστομίσω τόσο εύκολα. Φοβάμαι λίγο την Κίνα, αλλά είναι μια δικιά μου άποψη αυτή. Γιατί πολύ αυτή η μηχανή της Κίνας είναι πια η μοναδική η οποία παίζει. Δεν ξέρω μήπως κάσει τίποτα. Αλλά αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Όχι, νομίζω ότι ακούγεται τελευταία όλα ένα και περισσότερο το θέμα της Κίνας και ποιος είναι ο ρόλος της εντός του 2012. Τώρα σχετικά με τις ΗΠΑ, νομίζω έχει αρχίσει να διαγράφει το δικό της μονοπάτι. Πολύ καλό μονοπάτι. Πολύ καλό μονοπάτι, ακριβώς. Λοιπόν... το οποίο βέβαια και με τα επιτόκια, αλλά και με την ανεργία, με την αυτοκινητοβιομηχανία, ίσως το housing... Περιμένω να κάνει ένα γύρισμα. Δεν το βλέπω να ανεβαίνει συνέχεια από το 2008. Αλλά η κατώτερη εικόνα είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για τις εκτιμήσεις σου. Βέβαια, θα θέλουμε εκ νέου τοποθέτηση και με τις εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Λιβαδάς, σύμβουλος επενδυτών.